Αυτό είναι το Realme 12 Plus 5G. Τι, άρχισα λιγάκι να το φέρω στο κανάλι. Ξέρεις τι λένε, τα καλά πράγματα αργούν. Ή κάποιος δεν ήθελε να το δείξουμε. Τι μας κρύβουν! Πήγαμε όντως στο φεγγάρι! Είναι μήπως ο Μάριος Vegan και μας κοροϊδεύει! Αυτό άστο μέσα. Έρχεται λοιπόν με σχεδιασμό λίγο πιο τετραγωνισμένο από αυτό που είδαμε στο προ μοντέλο του, που είχε τις καμπύλες του, αλλά ακόμη δίνει τον ίδιο αέρα πολυτέλειας. Το Surious Appearance έχει λοιπόν το σχεδιασμό που καθόρισε τη σειρά 12, που φέρνει σε ρολόι πολυτελείας εδώ με τον κύκλο πίσω της κάμερας, αλλά φυσικά και το Vegan Leather, που μάλιστα για όσους αναρωτιούνται που με ρώτησαν και κάτω στα σχόλια, αυτό είναι το Realme 12 Pro Plus που είδαμε μαζί πριν περίπου 3 μήνες. Και κάνε λιγάκι πώς είναι ακόμη το πίσω μέρος που και αυτόν έχει Vegan Leather. Το χρησιμοποιώ σαν δεύτερη συσκευή εδώ στο στούντιο μέχρι και σήμερα. Με έναν απλό μόρο μάντιλο όταν λερωθεί, απλά το σκουπίζω και είναι σαν καινούριο. Και όχι, δεν το έχω σε κάποια θήκη, το έχω έτσι ελεύθερο, αλλά υπάρχει θήκη και εδώ στο 12 Plus μέσα στη συσκευασία και ναι, υπάρχει και εδώ ήδη εγκατεστημένη προστατευτική μεμβράνη για την οθόνη σου. Το Realme 12 Plus δεν φέρνει απλά ένα πανέμορφο πρόσωπο στο τραπέζι, αλλά φέρνει και ίσως από τις πιο δυνατές κάμερες στην κατηγορία. Τουλάχιστον αυτό ισχυριζόταν η ίδια η εταιρεία και εννοείται ότι δεν θα το άφηνα χωρίς να του ρίξω μια από τις δικές μας δοκιμές. Εκτός λοιπόν από τα συνηθισμένα που βγάζω εδώ στο στούντιο και φυσικά έξω στην αυλή, που αποφάσισα να το πάρω μια μέρα μαζί μου στην παραλία, γιατί ναι, πλέον αυτό το κορμί πάει και λιάζεται. Το αποτέλεσμα μπορείς να το δεις και ο ίδιος στις φωτογραφίες που εμφανίζονται τώρα πάνω στην οθόνη σου. Χωρίς φυσικά να θέλω να σε επηρεάσω, δική μου άποψη είναι πάντα, παίζει άξια με κινητά της κατηγορίας, ακόμη και με κινητά που υπάρχουν πιο ακριβά. Τουλάχιστον όσον αφορά τις φωτογραφίες που έχουμε σε καλό φωτισμό. Όμως, μήπως τα πράγματα αλλάζουν όταν πες το βράδυ? Εσύ να μου πεις, δώσε και άλλες φωτογραφίες, editor Μάριε, να τις τσεκάρει ό,τι καθολίδης μου. Κοίτα, σαν και αυτό, νομίζω είναι ο λόγος που ο καθημερινός χρήστης δεν χρειάζεται να πάει να δώσει το 1000 ευρώ για να βγάλει καλές φωτογραφίες. Ο 50 MP αισθητήρας της Sony LYT600 με οπτική σταθεροποίηση κάνει εξαιρετική δουλειά. Η Realme έχει προσπαθήσει τώρα να δώσει και παρόμοιο αποτέλεσμα όταν παίρνεις και με την Ultra Wide κάμερα λήψης με την 8 MP καμερούλα, αλλά αν είσαι από αυτούς που το ψηρίζουν το θέμα με τις φωτογραφίες, θα δεις ότι όντως έχουμε διαφορές, είτε χρωματικές είτε πλέον θόρυβο. Αν είσαι τώρα normal καθημερινός χρήστης, αυτά που σου λέω δεν πρόκειται να τα προσέξεις. Όσον αφορά τώρα το ζουμάρισμα, αν και μπορείς να κάνεις 20x zoom, η Realme μας λέει ότι το 2x είναι incessant zoom και το υπόλοιπο είναι ένας συνδυασμός. Άρα το 2X μαζί με το 1X που παίρνει στα χαρτιά τουλάχιστον δεν θα έχει κάποια διαφορά. Η μέγιστη ανάλυση τώρα σε βίντεο που μπορείς να τραβήξεις είναι 4K σε 30 καρέ ανά δευτερόλεπτο, όμως αν θες να χρησιμοποιήσεις και το Ultra Steady, δηλαδή τη σταθεροποίηση στο μέγιστο, τότε θα αρκεστείς σε 1080p και 60 καρέ ανά δευτερόλεπτο και πιο κάτω. Και πάλι τα αποτελέσματα σίγουρα δεν είναι άσχημα για την κατηγορία. Η 16 τώρα megapixel selfie καμερούλα και αυτή μια χαρά φωτογραφίες βγάζει, εξαρτάται πάντα από το πρόσωπο, από το μοντέλο που θα βγάλεις. Και η μέγιστη ανάλυση σε βίντεο αν αναρωτιέσαι στη selfie καμερούλα είναι στα 1080 και 30 καρέ ανά δευτερόλεπτο. Όσον αφορά τώρα την οθόνη, έχουμε 6,67 inch zone AMOLED σε τεχνολογία, φυσικά με 120 Hz το μέγιστο αριθμό ανανεώσεις που μπορείς να τον τρέξεις είτε στο αυτόματο, δηλαδή να αφήνεις το σύστημα να διαλέγει ανάλογα με την εφαρμογή που έχεις στο προσκήνιο τι θα τρέχει, είτε να θέσεις σε 60 ή 120 Hz σταθερό. Αν με ρωτάς εμένα, άστο στο αυτόματο. Το χαρακτηριστικό τώρα εδώ στην οθόνη που αν είσαι όπως εμένα θα το λατρέψεις είναι άλλον όμως. Όχι το προβουλάκι που έχει εδώ στο κάτω μέρος, αλλά το γεγονός ότι έχουμε επίπεδη οθόνη. Flat όπως λέμε και στο χωριό μου.
Έλα τώρα. Θέλω να δω κάτω στα σχόλια πόσοι από εσάς προτιμάτε flat οθόνες αντί σε αυτόν το curve που έχει γίνει της μόδας τόσα χρόνια. Πριν τώρα να πάω να σου πω ίσως γιατί πρέπει να σκεφτείς δύο φορές αν θα πάρεις το Realme 12 Plus 5G, να σου συστηθώ αν είσαι καινούριος στο κανάλι. Γεια σου! Είμαι ο Μάριος και εδώ είναι το Τσεκαχόλικ. Προσπαθώ κάθε εβδομάδα να σου παρουσιάζω προϊόντα που μας ενδιαφέρουν και τους δύο. Για να συνεχίσω όμως να κάνω αυτό το πράγμα, χρειάζομαι και τη δικιά σου βοήθεια. Και όχι, μην ανησυχείς, δεν πρόκειται να σου κοστίσει τίποτα απολύτως. Είναι το γνωστό που λένε όλοι οι YouTuber. Απλά κάνε like στο βίντεο. Εγώ δεν πρόκειται να σου ζητήσω να κάνεις ούτε εγγραφή, ούτε κάτι άλλο. Αυτά μπορείς να τα κάνεις όταν νιώσεις εσύ εγχαχολύνης, έτοιμος. Δηλαδή όταν βλέπεις κάθε βίντεο που ανεβαίνει, κάνεις σε κάθε βίντεο like και φυσικά αφήνεις το σχόλιο σου κάτω που απλά λατρεύω να διαβάζω και να απαντάω στον κάθε ένα από εσάς. Ακόμη και έναν καλημέρα, ακόμη και έναν καλησπέρα φτιάχνει τη διάθεση και τη μέρα στον άλλον. Άιντε! Τώρα όπως σου έκανα ένα μικρό spoil πριν, δεν είναι όλα ρόδινα με το Realme 12 Plus. Και όχι, δεν αναφέρομαι στην απουσία του mini capsule του χαρακτηριστικού που είδαμε τη Realme να βάζεται σε κινητά όπως το C67 που και πάλι είδαμε μαζί. Ξέρεις αυτό που μοιάζει με τον Dynamic Island. Γνωρίζεις ήδη αν είσαι OG τεκαχολίδης ότι στα περισσότερα βίντεο που κάνω για τη Realme είχα πενέψει την εταιρεία για το ότι δίνει πολλά για τα χρήματα τα οποία ζητάει για τα κινητά της. Εδώ με το Realme 12 Plus έχω δύο παράπονα σε αυτόν το σημείο. Πρώτον, καταλαβαίνω ότι έχει ρίξει όπως είπα και πριν ίσως από τις καλύτερες κάμερες στην κατηγορία και καταλαβαίνω ότι έβαλε τον Dynamic City 70-50 για να μπορέσει να δώσει και 5G συνδεσιμότητα που είναι μια χαρά για την τιμή. Αλλά και ναι υπάρχει το αλλά. Αν και το τσιπάκι είναι όπως είπα και πριν, είναι ok για την καθημερινή χρήση και ίσως για λίγα ελαφριά παιχνίδια, περίμενα κάτι πιο δυνατό εγώ προσωπικά από τη Realme. Ναι, έχεις βάλει και 12 ολόκληρα GB RAM σε κινητών αυτής της κατηγορίας που μπορείς να τα παιχνίδεις μέχρι και 24 συνολικά GB με τη χρήση του χαρακτηριστικού RAM Expansion, που παίρνει αυτά τα 12 επιπλέον GB από τον αποθηκευτικό και μπορείς να παιχνίδεις μέσω microSD καρτούλας αντικαθιστώντας τη μία από τις δύο nano SIM. Ναι, σίγουρα δεν είχα κανέναν απολύτως κόλλημα κατά τη μία εβδομάδα και που το έχω εδώ στα χέρια μου, αλλά μεταξύ μας πάντα. Μιλάμε για τη Real, την εταιρεία που μας καλόμαθε τόσο καιρό. Μιλάμε για το και δεύτερο, το κινητό φορτίζει με 67W. Το παίρνεις πλήρως φορτισμένο σε κάτω από μία νωρίτσα και κάνει 1% μέχρι 50% σε κάτω από 20 λεπτάκια. Η καλά θα μου πεις ρε Μάριε, τι πρόβλημα αν έχεις εδώ. Σίγουρα 67W είναι πολύ καλά και σίγουρα έχουμε δει εταιρείες με πολύ ακριβότερα κινητά να δίνουν κατά πολύ πιο αργή φόρτιση. Ακούγονται κάτι ψηλά που νομίζω ισχύουν, θα μου πεις και εσύ κάτω στα σχόλια γιατί εγώ είμαι Κύπρο και αυτό έχει βγει στην Ελλάδα. Υπάρχουν κάτι ψηλά λέω, πως η εταιρεία δεν έχει βάλει φορτιστή μέσα στο κουτάκι. Και αυτός που ήρθε με το unit των κινητών που δοκιμάζω είναι ο Κινέζικος. Αν αυτό ισχύει, κατ' όπαρδε μου, δυστυχώς δεν μπορώ να σε δικαιολογήσω εδώ. Σε θέμα τώρα μπαταρίας, το Realme 12 Plus 5G το βλέπουμε να έρχεται με 5.000 ολόκληρα mAh σε χωρητικότητα. Στη δικιά μου χρήση πήγε να είναι τη μέρα και είχα γύρω στο 30-35% για την επόμενη. Ξέρεις ότι οι πρώτες ημερούλες είναι εκείνες που λιώνεις πάνω στο κινητό σου και ίσως το χρησιμοποιείς περισσότερο από συνήθως. Αυτό που κρατάς από εδώ είναι ότι θα σου πάει τη μέρα σίγουρα. Τα καλούδια τώρα. Έχουμε ό,τι on jack για τα ενσύρματα ακουστικά σας, για όσους δεν τα αποχωρίζεστε από κοντά σας. Εδώ στο πάνω μέρος του κινητού έχουμε NFC για να κάνεις τις ανεπάφειες σου πληρωμές και ό,τι υποστηρίζει η τεχνολογία και αισθητήρα για δαχτυλικό αποτύπωμα εδώ μέσα από την οθόνη για να ξεκλειδώνεις με ασφάλεια το κινητό σου. Υποστηρίζεται φυσικά και ξεκλείδωμα με τα pin, pattern κτλ. Όπως και αναγνώριση προσώπου αν αναρωτιέσαι. Το κινητό έρχεται με Android 14 από τη μαμά με το Realme UI 5 πάνω που προσφέρει αυτές τις όμορφες πινελιές της Realme με αρκετές εφαρμογές να πω ήδη εγκατεστημένες
ίσως υπερβολικές εφαρμογές, θα έλεγε κάποιος. Αλλά το καλό είναι ότι μπορείς να τις αφαιρέσεις. Η Realme δίνει 2 χρόνια σε αναβαθμίσεις λογισμού και 3 χρόνια σε αναβαθμίσεις ασφαλείας. Άρα, εσύ τι διαλέγεις. Realme 12 Pro Plus που είδαμε εδώ ή το Realme 12 Plus. Σίγουρα περιμένω τη δική σου άποψη κάτω στα σχόλια, να πούμε τα δικά μας. Άντε!